και το έλαιον. Τα τρία βασικά αγαθά της ζωής που τα ευλογεί ο Θεός. Λάδι στην καντήλα που καίει στο εικονοστάσι. Λάδι στο φαγητό. Λάδι ζεστό για τις πληγές παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν τα σύγχρονα φάρμακα. Ελιά δόρισε στην Αθήνα η θεά Αθηνά και έγινε προστάτηδά της. Από κλαδιά ελιάς ο κότινος, το στεφάνι των Ολυμπιονικών. Σε ελαιώνα αγωνιούσε η ανθρώπινη φύση του Χριστού λίγο πριν την προδοσία. Η ελιά και ο ευλογημένος καρπός της, το ελαιόλαδο, είναι συνυφασμένο με τη ζωή των Ελλήνων, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας. Αγκαλιάζει κάθε έκφανση της ζωής μας και την κάνει πιο νόστιμη. Ποιος δεν θυμάται άραγε μια φέτα ζεστό ψωμί, βουτυγμένη στο φρέσκο ελαιόλαδο και γραμμή για παιχνίδι, αν ήταν παιδί, ή για δουλειά στα χωράφια, αν ήταν μεγάλος. Στην περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υπάρχουν αρκετοί ελαιώνες. Γνωστό το λάδι και οι ελιές Μάκρης. Γνωστό και το λάδι και οι ελιές της Μαρόνιας, αλλά και της Θάσου. Το καλό είναι ότι πλέον ο νομός Ροδόπης απόκτησε το δικό του ελαιοτριβείο, το οποίο είναι οικολογικό και βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Νέα Πέτρα και Πελαγία. Πριν όμως το επισκεφθούμε και συνομιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες του, πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση από ελαιοσυλλογή ή αλλιώς, πιο παραδοσιακά, λιωμάζαμα. Στον ελαιώνα του κυρίου Χρήστου Κυριάκογλου στο μικρό κρανοβούνι Ροδόπης. Το λιωμάζεμα είχε ξεκινήσει από νωρίς και ο κύριος Χρήστος μας περίμενε κρατώντας για τις ανάγκες λήψης των εικόνων μας την καλύτερη, την πιο καρπερή ελιά. Θα βρω ποιο είναι το κατάλληλο για μένα και θα το πάρω. Αυτή τη στιγμή όμως μαζεύουμε με βοήθεια από συγγενείς τα ελαιόδεντρα σε αυτόν τον συγκεκριμένο ελαιώνα. Μάλιστα. Χτενίζουμε το δέντρο κανονικά. Χτενίζουμε κανονικά, ναι. Για να κάνει και καλύτερο καρπό. Από μέσα η ελιά είναι ανοιχτή. Έχετε... Ναι, τελείως ανοιχτή. Mm-hmm. Η ελιά βγάζει καρπό όπου τη βλέπει ο ήλιος mm-hmm. και γενικά προς τα κάτω στις ποδιές που λέμε. Αυτά εδώ που πέφτουν κάτω λέγονται ποδιές. Μάλιστα. Στην ελιά. Mm-hmm. Τι άλλο. Εσείς αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, με αυτόν τον τρόπο έμαθα και αυτόν τον τρόπο εφαρμόζω. Το σύνολο των ελαιοπαραγωγών κλαδεύουν προς τον Μάρτιο, εκεί, για να αποφύγουν το χειμώνα. Εγώ νομίζω ότι ο χειμώνας δεν θα είναι βαρύς και έτσι. Συνήθως το Νοέμβριο, από ό,τι ξέρω, είναι ο καιρός. Δεν κλαδεύεις μέσα στο χειμώνα. Α, δεν κλαδεύεις. Μέσα στο χειμώνα με τίποτα.
Τώρα ο χειμώνας ακόμη, εντάξει, ο Δεκέμβριος όχι ότι αργεί να έρθει, αλλά πιστεύω ότι θα κρατήσει ο καιρός και δεν θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Όχι ότι κόβω μεγάλα κλαδιά, ναι. Κόβω μερικά κλαδιά και μικρά στο μέγεθος. Για να βγάλω κάποιο μεγάλο κλαδί θα πρέπει να μπει άνοιξη. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε κανονικά χτενίζουμε το δέντρο, πέφτουν οι ελιές. Πέφτουν οι ελιές. Πόση ώρα έτσι κάνετε, ας πούμε, καλή ώρα τώρα είμαστε, είστε τρία άτομα, ναι, ναι, εδώ, ναι. Ένα δέντρο περίπου σε πόση ώρα το χτενίζετε? Εάν έχει, είναι μεγάλο όπως το συγκεκριμένο δέντρο, γίνεται γύρω στα 20 λεπτά με μισή ώρα. Αν είναι πιο μικρό, όπως εκείνο εκεί στη γωνία ας πούμε, μπορεί να κάνει και ένα τέταρτο. Και πάντα εξαρτάται από την ελιά που έχει επάνω. Αυτό είπαμε, μας κρατήσατε το καλύτερο δέντρο. Ναι, όντως. Ήταν ένα δέντρο που περνούσε ο κόσμος, το έβλεπε και το έφτυνε που λέμε, για να μην το ματιάσει. Ναι, θα δούμε. Πιστεύω ότι δύο τελάρα, δηλαδή 50 κιλά καρπού, θα τα δώσει. 50 κιλά καρπού. Με λιγότερα θα είμαι δυσαρεστημένος. Χθες διάβασα στο διαδίκτυο ότι στην Κρήτη τώρα τους λένε ξεκινήστε να μαζεύετε. Που η Κρήτη έχει πιο ζεστό καιρό. Αλλά σε εμάς εδώ, αν πιάσουν τα κρύα είτε οι παγωνιές, το να μαζεύεις ελιές από τούδι και στο εξής, ναι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Διαφορετικό κλίμα εμείς. Ναι, έχουμε και διαφορετικό βόρεια, κλίμα. Κρύο, εάν η ελιά είναι και πράσινη, βγάζει ποιοτικά καλύτερο λάδι. Ποιοτικά. Το αγουρέλαιο που λέμε προέρχεται από καθαρά πράσινη ελιά. Εδώ είμαστε σε μία μίξη της ελιάς, πράσινη και μαύρη. Πότε είναι η κατάλληλη εποχή για να μαζέψουμε τις ελιές? Πότε λέει έχει η ελιά τις φενόλες για να κάνει καλό λάδι? Τις φενόλες τις έχει η ελιά πάντα. Το θέμα, για να έχουμε τις φενόλες εμείς, πρέπει, παίζει ρόλο το ελαιοτριβείο. Και επειδή άνοιξε εδώ σε εμάς ένα ελαιοτριβείο που όπως... Το οποίο θα επισκεφτούμε. Ναι, το οποίο θα επισκεφτεί, το που είναι με ψυχρή μάλαξη, και είτε σύνθλιψη είτε έκθλιψη, πέστε το όπως θέλετε, της ελιάς, εκεί είναι που κρατάει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου. Οι θερμοί, αυτά που λέω, τα έχω διαβάσει, δεν τα λέω... Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Η διαφορά δηλαδή του ενός ελαιοτριβίου με ψυχρή και θερμή μάλαξη είναι στο ότι η ελιά κρατάει τις ιδιότητες και τις φενόλες και όλα τα ευεργετικά συστατικά. Με τη θερμή μάλαξη καίγονται κάποια. Όχι όλα, προς Θεού. Η ράβδα πληγώνει. Τη χρησιμοποιούμε τη ράβδα όχι για να ρίξουμε όλες τις ελιές, για καμία που θα μείνει πάνω στο δέντρο, για να μην ξανανεβαίνουμε πάνω στο δέντρο, για κάποια ελιά. Τώρα, μετά σας είπα είναι τα ελαιοραβδιστικά. Τα ελαιοραβδιστικά είναι. Έχει ελαιοραβδιστικό που χαϊδεύει την ελιά και κατεβαίνει προς τα κάτω, γυρνάνε στο πλάι δηλαδή με δύο τρεχούλια. Έχει ραβδιστικά τύπου κουπεπέ που γυρνάνε μέσα στην ελιά. Σαν το κουπεπέ που κάνουμε στα παιδιά. Έτσι ακριβώς, εξού και το όνομα. Εξού και κουπεπέ. Ναι. Και άλλο ένα που είχα δει είναι το ελαιοραβδιστικό έτσι που έρχεται και κλείνει μέσα το κλαδί. Έτσι. Μετά άλλα πιο σύγχρονα είναι που πηγαίνουν με το τρακτέρ, αγκαλιάζει τον κορμό, με δόνηση είναι εκείνο, βάζει ένα δίχτυ από κάτω σαν ομπρέλα, ανάποδη ομπρέλα, κλείνει. Με το που το κλείνει, κουνάει το δέντρο, το δονεί λίγο και η ελιά, εκεί όμως η ελιά πρέπει να είναι όρημη για να πέσει. Από ό,τι ξέρω, δεν έχω δει, έχω δει στο διαδίκτυο, δεν έχω δει... Φροντίδα για ελιές υγιείς, σύμφωνα με τον κύριο Χρήστο, που θα δώσουν και καλό καρπό, ξεκινούν από τώρα με το κλάδεμα και συνεχίζονται όλο σχεδόν το χρόνο, όπου απαιτείται επισταμένη προσοχή για ανίχνευση εχθρών και ασθενειών που έχουν να κάνουν με την ποσότητα και την ποιότητα λαδιού. Πρέπει να εφαρμόσει το 21 μέρες. Την 22η πρέπει να ραντίσει. Άποψή μου τώρα, έτσι. 22η. Εγώ, επειδή ραντίζω. Έχω στείλει στο χημείο του κράτους, έστειλα πέρυσι, ανάλυση
Έστειλα ένα λίτρο ελαιόλαδο να μου πούνε γιατί μπορεί τα φυτοφάρμακα δεν έχω εμπιστοσύνη το τι γράφουν επάνω. Λένε 21 μέρες. Και πού ξέρω εγώ, επειδή το λάδι πρώτο το διαθέτω, το δίνω στον κόσμο και δεν, το κρατάω κι εγώ ο ίδιος. Και δεν θέλω να έχω υπολείμματα μέσα μου φυτοφαρμάκων. Mm-hmm. Έστειλα για εξέταση στο χημείο του κράτους. Για από ό,τι μου είπε ο διευθυντής του χημείου του κράτους στην Αλεξανδρούπολη, είσαι ο μοναδικός στην περιοχή που έστειλε, λέει. Uh-huh. Άλλος δεν έστειλε. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά, μέχρι και βιολογικό μπορώ να το, μάλιστα, να το περάσω. Καθαρό το λάδι από τη συγκεκριμένη ουσία mm-hmm. που ρίχνουμε από τότε που η ελιά θα γίνει, κάπως θα αρχίσει να μεγαλώνει, έτσι, μέχρι τώρα που γίνεται η συγκομιδή, χρησιμοποιούμε ένα φυτοφάρμακο, συγκεκριμένο φυτοφάρμακο, μία που έχει την ουσία dimethoate μέσα. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο έστειλα για να βρουν αν έχει μέσα dimethoate και μου είπανε ότι είναι πεντακάθαρο με χαρτιά, όχι mm-hmm. στα λόγια. Mm-hmm. Φτάσανε μέχρι το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, να μου λένε διάφοροι που μιλάμε ότι δεν έχω δάκο, τι ωραία, δεν ράντισα, δεν έχω δάκο, Ναι, αλλά... Και ξαφνικά σε μια νύχτα κυριολεκτικά, προσβλήθηκαν οι ελιές τους, το σύνολο. Mm-hmm. Τώρα τα 3/4 του δέντρου δηλαδή προσβληθήκαν από δάκο και ξεκίνησαν να πέφτουν. Και τότε ήταν αργά να τη σώσει. Δεν μπορούσε να τη σώσει τις ελιές του. Mm-hmm. Και πέσαν οι ελιές όλες κάτω. Η μεγαλύτερη χαρά φυσικά του κάθε έλαιο παραγωγού, η καλή παραγωγή με άμεση σχέση σε καλή περιεκτικότητα σε λάδι. Mm-hmm. Τον πρώτο χρόνο θα σας πω ένα παράδειγμα από 40 πήρα 100 κιλά ελιές. Mm-hmm. Τον δεύτερο χρόνο πήραμε 700 κιλά ελιές. Από τα 55 φύγαμε στα 700 κιλά. Και φέτος ακόμη δεν έχω μαζέψει, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 400 κιλά ελιές. Είναι η χρονιά που δίνουν, δεν δίνουν. Του χρόνου θα περάσουμε πρώτα Θεός, μετά ο καιρός και μετά εμείς, θα περάσουμε τον τόνο. Φέτος είναι στους 2 τόνους σίγουρα. Και ανεβαίνουμε σταθερά. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, λόγω των καιρικών συνθήκων, δεν θα χαρακτηριζόταν καλή από πλευράς περιεκτικότητας σε λάδι, μια και ποσότητα ελαιοκαρπού υπήρχε. Φέτος η χρονιά δεν είναι τόσο καλή. Mm-hmm. Όχι, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι άλλοι ελαιοπαραγωγοί. Γιατί? Που... Γιατί δεν ξέρω, ίσως φταίνει οι βροχές του Οκτωβρίου που φούσκωσαν τις ελιές. Και... Το Σεπτέμβριο είχαμε και κρύο λίγο ένα διάστημα. Το κρύο όχι, πειράζει. Το κρύο δεν επηρεάζει. Αλλά η βροχή φούσκωσαν τις ελιές και βγάζεις ποσότητα, αλλά δεν παίρνεις ελαιοπεριεκτικότητα. Πέρσι δηλαδή από συγκεκριμένο ελαιόνα, συγκεκριμένη ποικιλία, πήρα 25%. Ένα προς τέσσερα ή αλλιώς όπως το λέμε, ένα προς τέσσερα. Φέτος από το συγκεκριμένο ελαιόνα πήρα παραπάνω ελιές, αλλά πήρα ένα προς 6,5. Mm-hmm. Δηλαδή το ένα προς 6,5 είναι γύρω στο 15-16%, κάπου εκεί, mm-hmm. 15%. Mm-hmm. Σκέφτεστε να κάνετε και κάτι άλλο, δηλαδή σκέφτεστε να στραφείτε και προς τα εντελώς βιολογικούς ελαιόνες και βιολογικό λάδι? Όχι, δεν με απασχολεί. Προς το παρόν δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για τέτοια πράγματα από ό,τι βλέπω στην Κομωτινή. Mm-hmm. Το λάδι που παράγουμε... Ναι. Το λάδι που παράγουμε όλοι οι ελαιοπαραγωγοί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Η οξύτητά του ήταν 0,4 μετά από 4 μήνες που έστειλα στο χημείο του κράτους και για να μου μετρήσουν την οξύτητα, γιατί τα ελαιοτριβία ούτε το δικό μας. Καλημέρα. Ούτε το δικό μας, ούτε τα άλλα της περιοχής μας, της Θράκης γενικώς, δεν μέτραν την οξύτητα. Ήταν 0,4. Μέχρι 0,3 είναι έξτρα παρθένο, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Θέλετε λίγο να μας πείτε και αυτές τις κατηγορίες που πρέπει να προσέχουμε με την οξύτητα και το παρθένο, έξτρα παρθένο κτλ. Αφού ολοκληρώσετε βέβαια αυτό που θέλετε να πείτε. Όχι, μέχρι 0,3, mm-hmm. τρεις γραμμές που λέμε, είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Από 0,3 μέχρι 1. Μία μονάδα, αν θυμάμαι καλά, είναι το παρθένο ελαιόλαδο και από το 1 μέχρι το 2 είναι το απλό ελαιόλαδο. 1 έως 2 είναι που αγοράζεις από τα μάρκετ ή μεγάλες εταιρείες που ελαιόλαδο σκέτο. Αλλά υπάρχουν και συσκευάσματα που είναι εξαιρετικά παρθένα. Αλλά σαν το λάδι που βγάζει ο εκάστοτε ελαιοπαραγωγός από το ελαιοτριβείο, σας το λέω υπεύθυνα, δηλαδή σταματήσαμε να τρώμε το εμπορίο λάδια, όχι ότι είναι άσχημα, μια χαρά είναι τα λάδια, αλλά αν συνηθίσεις αυτό το λάδι, μετά δύσκολα γυρνάς σε άλλα λάδια. Πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Και το διαθέτετε αυτό το λάδι? Σε γνωστούς, σε φίλους, δεν προλαβαίνω να το... Με το που το βγάζω έχει πουλ... Δηλαδή αυτό το λάδι τώρα που θα βγει είναι πουλημένο από το Μάιο. Σοβαρά. Από το Μάιο. Κυριολεκτό, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπερβάλλω. Φέτος θα πάτε κι εσείς. Ναι, στο ελαιοτριβείο εδώ. Στο νέο ελαιοτριβείο που. Έτσι ακριβώς, στην Πελαγία. Παλιότερα που πήγαινατε στον Κύκλωπα. Στον Αλέξανδρο πήγαινα. Στον Αλέξανδρο.
Όχι ότι μια χαρά και ο Αλέξανδρος, ευχαριστημένος ήμουν από τον άνθρωπο, αλλά τώρα αυτό είναι εδώ σε εμάς, είναι και η ψυχρή μάλαξη που του κάνει διαφορετικό τελείως. Έβγαλα μια φορά λάδι και θα τολμήσω να πω ότι είναι ποιοτικά ανώτερο από το λάδι που έβγαλα πέρυσι. Μιλάω πάντα για μένα, για τις δικές μου ελιές. Και πάτε, φεύγετε, μου είπε, όπως θα δούμε βέβαια, σε 2 ώρες λέει φεύγει όλο ο παραγωγός με το λάδι. Ναι, σε 2 ώρες. Επειδή όλα είναι ψηφιακά και τα είδα και μου τα εξήγησαν εκεί μέσα, από τη στιγμή που θα μπουν οι ελιές στη χαβούζα, θα περάσουν από το σπαστήρα, θα μπουν μέσα στο μαλακτήρα, υπάρχει χρονόμετρο που μετράει αντίστροφα. Στα 45 λεπτά σε ειδοποιεί ότι μπορείς να το βγάλεις. Από εκεί και ύστερα, από τα 45 λεπτά μέχρι 1 ώρα και 1 τέταρτο. Θα σας τα πούνε καλύτερα τα παιδιά εκεί. Ναι, ναι. Και μετά, μέχρι όση ώρα βγαίνει το λάδι, κάθεσαι και περιμένεις. Στις 2 ώρες έχει ξεμπερδέψει. Είναι και πολύ, είπαμε. Γύρω στη 1,5 ώρα, άντε βαριά 1 ώρα και 3 τέταρτα. Είναι ένα λάδι το οποίο επιτρέπουμε να μας βγάλουν. Ναι, σωστά, καλά το είπατε. Σε 2 ώρες. Ναι, ναι. Αυτό το λάδι ειδικά, ναι. Όντως, όντως. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν, η ποσότητα του λαδιού είναι μειωμένη. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε, είναι λάθος αυτή η εκτίμηση, με ποια άποψη, ότι δεν πρέπει να κοιτάμε αν έχει πάρει ο ελαιόκαρπός μας είναι 7:1, αν είναι 3:1 ή αν είναι 10:1. Πρέπει να κοιτάξουμε πόσο λάδι πήραμε το στρέμμα. Αυτή είναι η σωστή. Μπορεί να παίρνουμε μεγάλη ποσότητα ελαιοκάρπου, να είναι με μειωμένη η περιεκτικότητα σε λάδι, αλλά παίρνουμε πολύ λάδι. Ενώ αντιθέτως μπορεί να παίρνουμε 1:3, να είναι μικρό το ποσοστό του, να είναι μικρό το ο ελαιόκαρπος, μικρή ποσότητα ελαιοκάρπου και στο τέλος να μην παίρνουμε πολύ λάδι. Πρέπει να έχουμε σαν σύγκριση λάδι αναστρέμμα. Αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να εκτιμήσεις αν πήγες καλά ή δεν πήγες καλά. Το απαραίτητο χαλκούχο σκεύασμα για να επουλώσει τις πληγές και να μην επιτρέψει την είσοδο των βακτηρίων στο δέντρο. Τι περιέχει αυτό το σκεύασμα? Αυτό πρέπει να είναι βορδιγάλιος πολτός, κάπου είχα διαβάσει, που είναι κατάλληλο για την επούλωση πληγών των δέντρων μετά από κλάδεμα. Μετά που μόλις ρίξουμε ένα δέντρο, μετά το χρησιμοποιούμε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Υπάρχουν και άλλου είδους. Βάζεις μίνιον, ας πούμε, αλλά εγώ αυτά τα δέντρα. Ζητήσαμε από τον γεωπόνο και μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Ροδόπης, Σοφοκλή Παπουή, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καλλιέργεια της ελιάς αλλά και με άλλες καλλιέργειες, να μας κάνει μια σύνοψη όλων των καλλιεργητικών φροντίδων της ελιάς, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τη θρέψη δηλαδή, την φυτοπροστασία, τις λιπάνσεις, τις ασθένειες και τους εχθρούς. Και ας αρχίσουμε από τη θρέψη. Η ελιά έχει 3-4 στάδια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχει και φαγητό, να έχει και νερό. Εάν δεν τα σε ανθοφόρους, αλλά τους μετατρέπει και σε τέλειους ανθοφόρους που είναι η καρποφορία. Δεν τους μετατρέπει δηλαδή μόνο τελείς. Να σκεφτείτε ότι πάρα πολλοί παραγωγοί παραπονιούνται ότι φυτά
τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανθοφορία, δεν καρπίζω. Mm. Και ο λόγος είναι αυτός, ότι δηλαδή παράγουμε ένα άνθη, αλλά είναι ατελή. Δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν και δεν μπορούν να κάνουν καρπό. Η φανειακή λίπαση, η οποία αρχίζει λίγο μετά την ανθοφορία, που είναι περίπου Μάιος-Ιούνιος. Εκεί θέλουμε αζωτούχο λίπαση και τη δίνουμε είτε ποτίζοντας, είτε διαφυλικά, μαζί με κάποιο ψεκασμό που πρέπει να κάνουμε τότε. Η τρίτη περίοδος είναι στη σκλήρυση του κουκουτσιού, δηλαδή όταν ο πυρήνας μέσα στον ελαιόκαρπο αρχίζει και σκληραίνει. Αυτή η περίοδος περίπου είναι Ιούλιος με Αύγουστος, και τότε βάζουμε νητρικό κάλιο, το οποίο κάλιο, το άζωτο, για να αναπτυχθούν και η βλαστή και, και ο καρπός, αλλά και το κάλιο, το οποίο δίνει μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι. Mm. Αυτές περίπου είναι οι τρεις περιόδοι που κάνουμε αυτή τις λιπάνσεις. Βέβαια, να έχετε υπόψη σας ότι λίπανση χωρίς πότισμα δεν γίνεται. Δηλαδή είναι απαραίτητο το νερό. Εάν δεν έχουμε νερό και αν είναι μη ποτιστικές ή ξηρικές οι ελιές μας, τότε θα κάνουμε μόνο μία λίπανση, η οποία είναι τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Ένα είναι ότι πρέπει να λιπαίνουμε τον ελαιόνα μας και να τον ποτίζουμε. Και το ένα και το άλλο. Την περίοδο, είπαμε, που σας είπα προηγουμένως, περίπου τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, εκείνη την περίοδο έχουμε όντως πρόβλημα, πρέπει να λιπάνουμε και να ποτίσουμε για να μην έχουμε παρεναυτοφορία. Εν συνεχεία, στην καρπόδεση πρέπει να έχουμε ήπιο αέρα, δηλαδή ο αέρας να μην είναι ούτε ισχυρός αλλά ούτε και άπνοια. Επίσης, δεν πρέπει να έχουμε την περίοδο εκείνη υγρασίες. Αν έχουμε υγρασίες, τότε η ελιά είναι ανεμόφυλο. Δεν μπορεί να γονιμοποιηθεί έτσι, ούτως ώστε να έχουμε καλή παραγωγή. Και ένα τρίτο, καλό είναι στον οπορώνα μας να έχουμε και 2-3 άλλες ποικιλίες, οι οποίες να γίνεται σταυρογονιμοποίηση. Η φυτοπροστασία χωρίζεται στους εχθρούς και τις ασθένειες. Εχθροί είναι ο δάκος, είναι ο πυρηνοτρίτης, είναι η πλασμοπάρα, είναι η μαργαρόνα και είναι και κάποια άλλα, τα οποία φλοιοτρίτης και τα λοιπά. Αυτά δεν έχουν, βαμβακάδα, δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία όσο ο δάκος, ο πυρηνοτρίτης και η βαμβακάδα. Αν έχουμε κάνει τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να είναι απαλλαγμένα τα φυτά μας από αυτές τις τρεις, από αυτούς τους τρεις εχθρούς, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, για το δάκο υπάρχουν και οικολογικές μέθοδοι, υπάρχουν και ολοκληρωμένη διαχείριση. Και οι δύο μέθοδοι είναι καλοί, φτάνει να ξέρουμε πότε θα ψεκάζουμε. Τώρα, για τον πυρηνοτρίτη χρειάζονται 2 ψεκασμοί. Εδώ υπάρχει και οικολογική μέθοδος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε θα ψεκάσουμε. Είτε από γεωργικές προειδοποιήσεις, είτε από παγίδες τις οποίες έχουμε βάλει και παγιδεύουμε τα έντομα για να ξέρουμε πότε είναι οτοκίες. Χρειάζονται 2 ψεκασμοί. Μία είναι περίπου στο στάδιο της φακής, όταν γίνει καρπόδεση και είναι στο στάδιο της φακής. Και η δεύτερη περίοδος είναι όταν είναι στο στάδιο του ρεβιθιού το καρπός. Ο πυρηνοτρίτης είναι μια πολύ υπουλή αρρώστια, γιατί τα συμπτώματα της φαίνονται κατά κύριο λόγο το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ενώ μπαίνει μέσα το σκουλίκι στον πυρήνα, τρώει όλη τη σάρκα του πυρήνα μέσα, δεν πέφτει η ελιά, μεγαλώνει η ελιά, και όταν έρθει ο Σεπτέμβριος, τότε πέφτουν όλες οι ελιές κάτω και πράσινες. Δεν έχουν ούτε λάδι, αλλά και δεν είναι μεν ελαιοποιήσιμες, αλλά η ποιότητα του λαδιού δεν είναι και τόσο σπουδαία. Ένας τρίτος κατά σειράν εχθρός είναι η βαμβακάδα. Είναι αυτό το βαμβάκι που κάνει
στις ταξιανθίες και δεν αφήνει να γίνει σωστά η γονιμοποίηση. Πρέπει και εκεί να γίνει, δεν υπάρχει βιολογική καταπολέμηση εδώ. Πρέπει να κάνουμε ένα ψεκασμό με ένα εντομοκτόνο, το οποίο να σκοτώσει το έντομο που προκαλεί αυτή τη βαμβακάδα. Και αυτό γίνεται λίγο πριν την ανθοφορία. Δηλαδή δύο εβδομάδες πριν την ανθοφορία πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτό ο ψεκασμός. Μετά πάμε σε ένα λεπιδόπτερο το οποίο λέγεται μαργαρόνα και το οποίο τρώει τις κορυφές. Όπου υπάρχουν πράσινες κορυφές, τις τρώει, με αποτέλεσμα το φυτό να μην μπορεί να αναπτυχθεί. Εκεί οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε ψεκασμό όταν παρουσιάζεται. Δεν κάνουμε ανεξέλεκτα. Βλέπουμε τον ελαιόνα μας, βλέπουμε αν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα και ανάλογα ψεκάζουμε. Πόσες φορές θα ψεκάζουμε εξαρτάται από τον καιρό. Υπάρχουν δύο ασθένειες που είναι σοβαρές, μάλλον τρεις ασθένειες. Η μία είναι το κυκλοκόνιο, το οποίο πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, υπάρχει βιολογική καλλιέργεια εδώ, μπορούμε να ψεκάσουμε με βιολογικά προϊόντα όπως είναι ο χαλκός. Μία είναι ακριβώς μετά την συλλογή. Εκεί απολυμμένουμε το φυτό, δεν μπορεί να μπει το βακτήριο που προκαλεί τα καρκινώματα. Δεύτερο, καταπολεμούμε και το γλιοσπόριο και το κυκλοκόνιο και έχουμε καλά φυτά όσον αφορά τα φύλλα. Και τρίτο, σκληραίνεται το φυτό ούτως ώστε να αντέξει τον παγετό, γιατί έρχεται παγετός. Εάν ο καιρός είναι βροχερός, αν έχει υγρασίες όπως είχε φέτος, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε βούλα. Βούλα είναι το γλιοσπόριο. Τότε πρέπει να κάνουμε ένα ψεκασμό τουλάχιστον 20-25 μέρες πριν τη συγκομιδή. Γιατί όλος ο ελαιόκαρπος υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω. Και να είναι με μια βούλα, έτσι ακριβώς όπως λέγεται. Ο κύριος Παπουή στο τέλος της κουβέντας μας στάθηκε και στη νέα προοπτική που υπάρχει στην ελαιοκαλλιέργεια σχετικά με την πυκνή φύτευση της ελιάς. Ήδη εφαρμόζεται σε Ισπανία και σε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας τα πάντα γίνονται μηχανικά. Εκτός από την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς υπάρχει και η πυκνή φύτευση της ελιάς. Στην Ισπανία έχω βάλει πάρα πολλά στρέμματα εδώ και 10-15 χρόνια. Όλη η εμπειρία μας είναι από εκεί βέβαια. Αρχίσαμε εδώ και 3 χρόνια να βάζουμε και στην Ελλάδα πυκνή φύτευση ελιάς. Έχει γίνει στο Αγρίνιο, έχει γίνει στην Πελοπόννησο. Να είναι πυκνή φύτευση ελιάς. Τι εννοούμε πυκνή φύτευση ελιάς? Εννοούμε 150 με 200 δέντρα το στρέμμα. Σε σειρές όπως είναι η παλμέτα, κάτι σαν παλμέτα, η συγκομιδή γίνεται με κομπίνα, κανονική κομπίνα, η οποία ξεκινάει από την ώρα που μπορεί να μαζέψει 5 στρέμματα. Τώρα, όλες οι εργασίες γίνονται μηχανικά και το κλάδεμα γίνεται μηχανικό και η συγκομιδή μηχανική και η λίπανση και οι ψεκασμοί, όλα είναι μηχανικά. Η πυκνή φύτευση θα δώσει περισσότερο λάδι? Βεβαίως θα δώσει περισσότερο λάδι. Από το τρίτο με τέταρτο έτος αρχίζουμε από 150 κιλά λάδι το στρέμμα μέχρι 250. Μέχρι στιγμής εδώ στη δική μας περιοχή δεν έχει. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες ομιλίες στα χωριά, να τα δουν και οι παραγωγοί μας και να αποφασίσουν αν θα ξεκινήσουν την πυκνή φύτευση ελιάς. Ήδη εγώ έχω ενημερώσει αρκετό κόσμο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Που θα πρέπει κυρίως να κρατήσουμε είναι ότι το λάδι που παράγεται στην περιοχή μας είναι ποιοτικός καλύτερο και πιο παχύρευστο.